Σημαίνει ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα αυτό πώς θα καταγραφείς τους λογαριασμούς. Μάριος Δρουσιώτης, πρόεδρος Συνδέσμου Καταναλωτών μαζί μας. Θα φοβόμαστε να τον ανοίξουμε την επόμενη διμηνία? Να ανοίξουμε τι? Τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, κύριε Δρουσιώτη. Με αυτήν τη αυξημένη ζήτηση. Είτε τον ανοίξεις είτε δεν τον ανοίξεις, αυτό το που θα πάθεις θα το πάθεις. Οπότε άνοιξε το να ξενιάζει μια ώρα αρχίτερα. Τι να περιμένουμε, κύριε Δρουσιώτη? Όλος αυτός ο καύσωνας που φέρνει ζήτηση στην ηλεκτρικό ρεύμα θα καταγραφεί σε χρήμα, σε αυξημένο έτσι, τιμολόγιο. Καταγράφεται σε χρήμα, αυξημένο τιμολόγιο, και δεν έχει επιλογή ο καταναλωτής. Και καλά σκέφτομαι ότι αυτοί που έχουν κλιματιστικά θα πληρώσουν τον λογαριασμό. Αυτοί που δεν έχουν κλιματιστικά θα πληρώσουν με κάτι χειρότερο που θα είναι η υγεία τους. Σωστό. Τον καύσωνα. Οπότε είναι δύσκολα για όλους γενικά και όχι μόνο αυτούς που έχουν κλιματιστικά και θα ανεβεί ο λογαριασμός τους. Δυστυχώς η Κύπρος καταντήσαμε να μην είμαστε βέβαιοι σε τι θερμοκρασίες θα έχουμε ή τι κλιματολογικές συνθήκες θα έχουμε. Εκείνο που βλέπουμε συνεχώς είναι ότι πάμε ολοένα και σε θερμότερες εποχές. Εντάξει, γίνονται προσπάθειες έτσι να προωθηθούν τα φωτοβολταϊκά, κύριε Δρουσιώτη. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πολύς ο κόσμος που δεν έχει φωτοβολταϊκά στο σπίτι του. Θα δούμε αύξηση και στους λογαριασμούς για τα φωτοβολταϊκά, κύριε Δρουσιώτη? Στα προϊόντα χθες βγήκε ο δείκτης τιμών καταναλωτή, χθες δημοσιεύτηκε και περιλαμβάνει τον μήνα Μάιο. Ετοιμάσαμε έναν πίνακα, ναι, και θα τον στείλουμε από στιγμή σε στιγμή. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι τιμές παραμένουν σχετικά, είναι σταθερές για μένα, σχετικά σταθερές για μένα, αλλά είναι σταθερές στα πολύ ψηλά επίπεδα των τελευταίων μηνών. Δεν βλέπουμε να κατεβαίνουν οι τιμές, αντίθετα μια πάρα πολύ μικρή αύξηση υπάρχει. Μάλιστα. Που εγώ τη θεωρώ σταθεροποίηση, αλλά αυτή η σταθεροποίηση δεν βοηθά τους καταναλωτές, διότι είναι σταθεροποιημένοι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Εκείνο που οι καταναλωτές το βλέπουν κάτι ως θετικό είναι ότι δεν ανεβαίνουν οι τιμές ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Αυτό είναι. Λοιπόν, όμως, κύριε Δρουσιώτη, είναι... πάμε λίγο στο ρεύμα όμως, το οποίο είναι κάτι που θα ξεκινήσει να ανησυχεί και τους καταναλωτές, γιατί δεν μπορείς να ζήσεις. Όσοι βέβαια έχουν κλιματιστικό, δεν μπορούν να βγάλουν αυτές τις μέρες χωρίς το κλιματιστικό. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα, είπατε πολύ ορθά προηγουμένως ότι θα κληθούν να πληρώσουν. Και υπήρξε και μια αύξηση στους λογαριασμούς του ρεύματος. Εντάξει, υπάρχει αυτή η κρατική βοήθεια, κύριε Δρουσιώτη, για την κλιμακωτή χορηγία, ένα μέτρο το οποίο και εσείς ακόμη χαιρετήσατε. Δεν ξέρω πότε ολοκληρώνεται αυτό το μέτρο. Τώρα αυτό το μέτρο τερματίζεται, εκτός και αν ανανεωθεί, τέλος Ιουνίου, αυτό το μήνα. Τα δεδομένα όπως άρα έχουν... Άρα δηλαδή, αυτός ο μήνας όπου έχουμε τους καύσωνες, των παρατεταμένων καύσωνα, δεν θα είναι μέσα... Δεν θα είναι μέσα η χορηγία της κυβέρνησης στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι. Αφού λέτε ολοκληρώνεται Ιουνίου. Τέλος Ιουνίου. Ναι, ναι. Έχουν Ιούνιο. Ναι. Οπότε αυτή η κατανάλωση είναι μέσα στους λογαριασμούς. Εκτός και αν ο λογαριασμός κάποιου δεν περιλαμβάνει τον μήνα Ιούνιο μέσα. Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά προσέξτε, κύριε Δρουσιώτη. Ξεκινήσαμε με Ιούνιο μήνα και έχουμε 4-5 μέρες παρατεταμένου καύσωνα. Φανταστείτε τι θα γίνει τον Ιούλιο, αν πάρουμε και δεδομένο τον περσινό Ιούλιο, που είχαμε 16 μέρες καύσωνα. Και δεν ξέρουμε πόσες θα έχουμε ένα παιδό και προς καύσωνα. Ναι, μεν την Κυριακή Δευτέρα θα πέσει, αλλά θα πέσει πάλι στους 37-38 που χρειάζεται το κλιματιστικό. Σε αυτή την περίπτωση, όμως να πω εδώ ότι η επιδότηση του ρεύματος λήγει τέλος Ιουνίου και είναι περίπου 20 με 25 ευρώ τη διμηνία για κάθε νοικοκυριό, διότι υπάρχει όριο, δεν είναι
ανάλογα με το πόσο θα καταναλώσεις, φτάνει, υπάρχει έναν όριο το χιλίων κιλοβατόρων το μήνα. Εάν είσαι πάνω από χίλιες, δεν θα έχεις οποιαδήποτε επιδότηση. Άρα η επιδότηση τώρα είναι 10 με 12 ευρώ τον μήνα. Στη Διμηνία διπλασιάζεται. Αυτή είναι, για αυτήν την επιδότηση μιλούμε. Και το μεγάλο στοίχημα είναι θα υπάρξει συνέχεια της επιδότησης ή θα καταργηθεί και η επιδότηση. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Σωστό. Που θέλει απάντηση. Και το οποίο θα πρέπει να θίξουμε και εμείς να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ρωτάμε, γιατί κοντεύει ο καιρός όπου ολοκληρώνεται και αυτό το μέτρο, το οποίο ήταν και πάρα πολύ καλό. Τώρα, κύριε Δρουσιώτη, πριν σας αποδεσμεύσω, θέλω το δικό σας σχόλιο για όλα όσα λέχθηκαν τις προηγούμενες μέρες σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου και για το ότι λέχθηκε ότι θα υπάρξει 30% μείωση στο ηλεκτρικό ρεύμα μέσω αυτής. Ποια είναι η δική σας θέση? Ναι. Ο περισσότερος κόσμος το άκουσε με ανακούφιση, έστω και αν αυτόν το 30% μιλούμε για το χρονολογικό έτος του 2030. Ναι, σωστά. 2030 δεν είναι. Αλλά έστω και αυτό. Όμως εδώ έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις με ό,τι ακούσαμε δημοσιογραφικά και ό,τι πληροφορηθήκαμε. Το 30% είναι με την προϋπόθεση ότι οι τιμές θα παραμείνουν ως έχουν σήμερα. Ναι. Εάν μέχρι το 30 οι τιμές θα μειωθούν, και λέω ότι θα μειωθούν οι τιμές μέχρι το 30, διότι υπάρχουν οι προσπάθειες της κυβέρνησης με το τερματικό και την αύξηση της παραγωγής ενέργειας από την ίδια την αρχή ηλεκτρισμού μέσω φωτοβολταϊκών. Υπάρχουν οι προσπάθειες της κυβέρνησης. Εάν οι προσπάθειες της κυβέρνησης μειώσουν το ρεύμα 30%, η ηλεκτρική διασύνδεση από μόνη της ουσιαστικά, εφόσον η προϋπόθεση είναι ότι είναι με τις τιμές που υπάρχουν σήμερα, δεν θα υπάρξει. Οι προκατακτικές μου εκτιμήσεις εμένα είναι ότι το 30% το βλέπω με πολύ μεγάλη δυσπιστία. Το 30% το βλέπω εφικτό από όλα τα μέτρα, δηλαδή με τη λειτουργία της αρχής ηλεκτρισμού με φυσικό αέριο, ένα που είναι και αυτός ο στόχος. Το τερματικό μπορεί να έχουμε τώρα τα προβλήματα, αλλά έφτασε σε τέτοιο σημείο που θα ολοκληρωθεί πρώτα ύστερα, δεν μπορεί να είναι. Ναι, σωστά. Δηλαδή, το τερματικό και η αύξηση της παραγωγής ενέργειας από την αρχή μέσω φωτοβολταϊκό θα φέρουν μείωση, και μαζί με το ηλεκτρική διασύνδεση και τα τρία μαζί, πιστεύω ότι είναι εφικτός ο στόχος του 30%. Αλλά από μόνο του η ηλεκτρική διασύνδεση δεν. Επιτρέψτε μου να έχω σοβαρές αμφιβολίες. Λοιπόν, κύριε Δρουσιώτη, ρωτάει ένας τηλεθεατής στο προηγούμενο θέμα για τις αυξήσεις του λογαριασμού της ΑΕΚ που θα καταγραφούν, όχι πιθανό, λόγω της αυξημένης ζήτησης του ηλεκτρικού ρεύματος. Μπορείτε να υπολογίσετε ένα περίπου ποσοστά ή δεν είναι εφικτό? Ναι. Δεν πιστεύω ότι ακόμα και ο διακινητής ή αρχή ηλεκτρισμού θα μπορεί να δει πόσο είναι η αυξημένη κατανάλωση. Είναι λοιπόν, κάπως δύσκολη αυτή η υπολογιστική. Θα είμαστε εδώ και θα τα δούμε. Αλλά εάν μπορούμε να κάνουμε κάποιους πρόχειρους, πολύ πρόχειρους όμως υπολογιστές. Εάν έχουμε δύο κλιματιστικά να λειτουργούν για 10 ώρες, είναι 30 κιλοβατόρες επί 30, είναι 9 ευρώ την ημέρα παραπάνω. Αν έχουμε δύο κλιματιστικά για 30 ώρες, είναι περίπου 9 ευρώ την ημέρα επιπλέον στους λογαριασμούς. Ναι. Λέω ότι δύο κλιματιστικά, τα οποία λειτουργούν 10 ώρες μέσω όρο των 24 ώρων, θα στοιχήσουν στον καταναλωτή με τις σημερινές τιμές 9 ευρώ περίπου. Και αν είναι, ένα, περίπου τα μισά, έτσι. Την ημέρα, μάλιστα. Λοιπόν. Αυτό παράδειγμα μπορούμε να καταλάβουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δρουσιώτη. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή ψήφο την Κυριακή, κύριε Δρουσιώτη. Να είστε καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε. Από τον